Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη συγκίνηση απευθύνουμε για πρώτη φορά στην Ομιλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενό θεσμού η αποφασιστικότητα του οποίου ήταν αρκετή να ξεκλειδώσει το αλβανικό κελί όπου παρέμεινα για 16 μήνε. Σήμερα είμαι εδώ ω ένα μειονοτικό Ευρωβουλευτή που προέρχεται από μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γεννήθηκε σε μια χώρα που θέλει να γίνει μέρο τη Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δυστυχώ όμω αυτή η χώρα Συνεχώ απομακρύνεται από το ευρωπαϊκό και επεκτημένο αντί να το πλησιάζει. Η σημερινή κατάσταση στην Αλβανία δείχνει το πώ οι μεταρρυθμίσει μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε βόβε ολοκληρωτισμού στα θεμέλια ενό δημοκρατικού κράτου. Η αλβανική κυβέρνηση κατέστησε πολλά τη βραχίωνα τη δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο έκανε όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, αλλά και στο αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση. Και η Ένωσή μα έρχεται αντιμέτωπη τώρα με κάτι οξύμορο. Όσο πιο δεδομένη θεωρείται η στήριξή τη στην ηγεσία του κυρίου Ράμα, τόσο πιο έντονο γίνεται το ευρωπαϊκό αίσθημα στου πολίτε τη χώρα. Στα Δυτικά Βαλκάνια, κύριοι συνάδελφοι, ο σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου πρέπει να είναι ο μόνο δρόμο για την ένταξη υποψηφίων κρατών. Οποιαδήποτε υποχώρηση θα σήμαινε αυτομάτω και ήταν των κοινών μα αξιών. Ευχαριστώ.